του ρε τυρέ. Μου ψιθύριξε σ' αγαπώ και με φίλησε στα μάτια. Ναι, έτσι. Τον φιλάει, μπουκάρο! Το θρυλικό σύριαλ στις αρχές του 90 ήταν η αφορμή να γνωρίσουμε τηλεοπτικά την αγαπημένη ηθοποιό. Εκείνη την περίοδο όλες οι έφηβες είχαν ταυτιστεί με την αντίθεση Ειρήνη που δεν ήταν άλλη από την Τζόι Σεβίδη. Αν δεν τρελαθώ σήμερα μαζί σου, δεν θα τρελαθώ ποτέ. Μάλλον σήμερα θα το πάθεις. Τι είπε αυτό? Δεν μου λες είσαι έτοιμη να δεχτείς ένα γερό χτύπημα της μοίρας? Σε μένα μιλάς. Σε σένα, γιατί ξέρω ότι αντέχεις. 21 χρόνια μετά η επιτυχημένη ηθοποιός μοιράζεται μαζί μας για το πώς νιώθει όταν βλέπει τον εαυτό της ξανά στην τηλεόραση. Το βλέπετε, έχει τύχει να το δείτε μετά από τόσα χρόνια και πώς σας πέφτει? Έχει τύχει, έχει τύχει, ναι. Ήμουν 9 και γέρασα, τι να πω. Είστε εξαιρετικοί και τώρα ακόμη δεν έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια για να γεράσετε, για όνομα. Πολλά έχουν περάσει, αλλά τέλος πάντων. Πώς όταν βλέπετε το χαρακτήρα που κάνατε, τον ανέμελο έτσι, τον τρελό, πώς σας φαίνεται πια? Που είμαι όριμη, αμφιβάλλω αν έχω ρημάσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι συγκινητικό να βλέπεις τον εαυτό σου σε όλες τις ηλικίες και να θυμάσαι πως ήσουν τότε, πως ήταν η ζωή σου. Είναι συγκινητικό και φρικαριστικό λίγο, γιατί βλέπεις και τη φθορά και λες Παναγία. Γεια χαρούλα, ήρθε η γιαγιά μου. Σε περιμένω να την πας στην δίσκο. Τι εμφάνιση, Παναγία. Η ξανθιά teenager με τις ατάκες αλλά και το ξεπέραστο μοναδικό της στυλ είχε καταφέρει να μιλήσει στη γλώσσα των νέων της τότε εποχής. Άργησα, το ξέρω, αλλά είχε χαλάσει η μηχανή του Τζόνι. Ποιανού? Του Τζόνι, μωρέ φιλαράκος, και έτσι κατάλαβες. Ο πιο αυστηρός κριτής, όπως μας εξομολογείται, είναι η ίδια, βλέποντας την ανεμελιά του τότε. Δυστυχώς μπαίνω στο τρίπ στις παλιές δουλειές να αυτομαστιγώνομαι για τις επιλογές μου και να σκέφτομαι πόσο καλύτερα θα μπορούσα να το είχα κάνει. Οπότε δεν το πολύ ευχαριστιέμαι όσο θα έπρεπε. Ποτέ δεν μου άρεσε ο εαυτός μου. Γιατί πάντα όταν με βλέπω βρίσκω ότι θα μπορούσα και καλύτερα. Ζέπο, έμεινα για σένα. Για να αποχαιρετιστούμε. Πόσο δίκιο έχεις αυτό που λέει. Όταν βλέπεις, παιδί μου, τον εαυτό σου από παλιά, λες ναι, θα μπορούσα να το είχα κάνει.